Με επιστολή τους προς τον διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Γιάννη Καρβέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Χειριστών, Βοηθών, Λιπαντών, Ναυπακτίας και Δωρίδας αναφέρεται σε σοβαρές, όπως τις χαρακτηρίζει, ελλείψεις σε προσωπικό που υπάρχουν τόσο στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου όσο και στο Κέντρο Υγείας της Ναυπάκτου. Όπως αναφέρει στην τηλεόραση του Λεπάντου ο πρόεδρος του Σωματείου Κώστας Μπουζινέκης, η ταλαιπωρία, η χρονική καθυστέρηση και η οικονομική επιβάρυνση που καλούνται να υποστούν οι υποψήφοι χειριστές για την έκδοση αναγγελίας βοηθού χειριστή ή την επέκταση της άδειας χειριστή σε άλλες ειδικότητες δεν περιγράφεται. Και ο λόγος είναι απλός, αφού όπως λέει και ο ίδιος, το Κέντρο Υγείας της Ναυπάκτου δεν διαθέτει τις ειδικότητες των ιατρών και ούτε τα εξειδικευμένα ιατρικά εργαλεία για την παροχή των τριών ιατρικών βεβαιώσεων. Και τα παλαιότερα χρόνια ενδιαφερόμενοι απευθύνονταν στο Γενικό Νοσοκομείο του Μεσολογγίου. Όπως πληροφορήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου από τη γραμματεία του συγκεκριμένου νοσοκομείου, ο γιατρός της οφθαλμολογικής ήταν ένας και αυτός έχει συνταξιοδοτηθεί εδώ και 2,5 χρόνια. Επίσης, σύμφωνα με έγγραφη απάντηση του Γενικού Νοσοκομείου σε μέλους του Σωματείου, έχει αποσταλεί στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια έγγραφο από τη διεύθυνση του νοσοκομείου για την πλήρωση της κενής θέσης του οφθαλμίατρου λόγω συνταξιοδότησης του υπάρχοντα γιατρού. Δυστυχώς όμως, μέχρι σήμερα, η διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια. Όσον αφορά τον οτολαρυγγολόγο, τα ραντεβού κλείνονται μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα και μόνο από παθολόγο της μονάδας υπάρχει μια άμεση εξυπηρέτηση. Κάποιοι συνάδελφοί μας θέλουν να κάνουν. Να ακολουθήσουν το επάγγελμα και χρειαζόμαστε κάποιους γιατρούς να περάσουμε, δημόσιους γιατρούς, με αποτέλεσμα ούτε οριλά, ούτε οφθαλμίατρο, ούτε παθολόγο να υπάρχουν στα κοντινά εργατικά κέντρα υγείας Ναυπάκτου και στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου. Βασικές ειδικότητες δηλαδή. Μπράβο. Με αποτέλεσμα να αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε στο νοσοκομείο του Ρίου και αυτό βέβαια. Εκτός από συνάδελφο, ο οποίος από το 2022 και με επιστολή που έστειλε στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου και από τη διοίκηση έλαβε μια ανεξήγητη, μπορώ να πω, απάντηση και έχουμε τα συγκεκριμένα στοιχεία και θα σας πω παρακάτω πια, αναγκαζόμαστε να πάμε στο νοσοκομείο του Ρίου και να κλείσουμε ένα ραντεβού που σε μένα, παράδειγμα, έχει γίνει μετά από 3 μήνες που κλείσαμε ένα ραντεβού. Εάν πρέπει να κάνω πολύ πιο σύντομα το ραντεβού, δηλαδή μέσα σε 1-1,5 μήνα, θα πρέπει να πληρώσω πάνω από 100 ευρώ μόνο για 2 γιατρούς, εκτός των παθολόγων. Γιατί έτσι είναι το σύστημα. Έτσι λοιπόν, οι ενδιαφερόμενοι αναγκάζονται να απευθύνονται στα νοσοκομεία είτε του Αγρινίου είτε της περιοχής της Πάτρας με αναμονή ραντεβού τουλάχιστον 2 με 3 μήνες και με την δυσβάσταχτη οικονομική επιβάρυνση μετάβασης στις συγκεκριμένες μονάδες υγείας. Το επάγγελμά μας ήδη βρίσκεται σε έλλειψη λόγω των δύσκολων συνθήκων εργασίας και των χαμηλών οικονομικών απολαβών και με αυτές τις δυσπρόσιτες διαδικασίες με τις ιατρικές εξετάσεις, αλλά και μετέπειτα με τις χρονοβόρες διαδικασίες της εκάστοτε περιφέρειας, υπάρχει κίνδυνος να μην βγουν νέοι χειριστές. Για να γίνει ένας συμπολίτης μας διπλωματούχος χειριστής σε μια ειδικότητα, χρειάζεται τουλάχιστον 3 χρόνια σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, υπογραμμίζει ο κ. Μπουζινέκης. Εμείς λοιπόν, βλέποντας αυτό το πρόβλημα, στείλαμε προς τον Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδος, τον κύριο Ιωάννη Καρβέλη, μια επιστολή που του ζητάμε να στελεχώσει το Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου και το Νοσοκομείο του Μεσολογγίου με τις ειδικότητες αυτές. Οι χειριστές τονίζουν επίσης ότι η επαγγελματική τους δραστηριότητα, την οποία ασκούν, έχει από τα μεγαλύτερα ποσοστά εργατικών ατυχημάτων και θανάτων στη χώρα μας κάθε χρόνο, που όλο ένα και αυξάνονται. Συγκεκριμένα στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το 2021, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, έγιναν 303 εργατικά ατυχήματα, εκ των οποίων τα 2 θανατηφόρα, και σύμφωνα με νεότερες μελέτες, τα θύματα αυξάνονται με το πέρας κάθε έτους. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τους συναδέλφους στην περιοχή της Ναυπάκτου και της Δωρίδας στην παρούσα θλιβερή κατάσταση ιατρικής περίθαλψης και παροχής πρώτων βοηθειών, μέχρι να μεταφερθούν στο εκάστοτε εφημερεύον νοσοκομείο της Αχαΐας, σημειώνει ο κ. Μπουζινέκης, και συνεχίζει λέγοντας πως ο χρόνος μεταφοράς των τραυματιών στο νοσοκομείο με το ΕΚΑΒ διαρκεί τουλάχιστον 1 ώρα εάν το ατύχημα έχει συμβεί πλησίον της περιοχής Ναυπάκτου. Εν τούτης, για περιστατικά στην Ορεινή Ναυπακτία και Δωρίδα, ο χρόνος μπορεί να φτάσει έως και τις 5 με 6 ώρες. Όπως γνωρίζετε, σε ένα ατύχημα, ο καλύτερος σύμμαχος είναι η άμεση παροχή βοήθειας, που αυτό δυστυχώς δεν υπάρχει στην περιοχή μας και ειδικότερα στην Ορεινή Ναυπακτία και πλέον το Κέντρο Υγείας της Ανοχώρας υπολειτουργεί, τονίζει ο πρόεδρος των χειριστών. Δεν συζητάμε ότι υπάρχει και πρόβλημα και στον ορεινό όγκο της Ναυπακτίας και της Δωρίδας, που υποστελεχώνονται και οι δύο αυτές, και η Δωρίδα και η Ναυπακτία, από το Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου με γιατρούς. Θεωρούμε ότι πρέπει να κάνουμε το αυτονόητο. Επόμενος, αυτό που πρέπει να δηλώσω ότι παλιότερα το Κέντρο Υγείας τουλάχιστον ήταν σε διαφορετική μοίρα από ό,τι είναι σήμερα.
σήμερα δυστυχώς έχει εγκαταληφθεί για μένα. Και όχι μόνο για μένα, θεωρώ για όλο. Για όλους τους δημότες της περιοχής. Το γνωρίζουν πολύ καλύτερα οι άνθρωποι που ζουν στον ορεινό όγκο της Ναυπακτίας. Εμείς είμαστε λίγο καλύτερα γιατί είμαστε και πιο κοντά στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως είναι η Πάτρα που είναι κοντά μας. Αλλά και πάλι αυτό είναι δαπανηρό. Είναι η γέφυρα, είναι η ταλαιπωρία, είναι ο χρόνος. Θα μπορούσε να έχουμε το κέντρο υγείας Ναυπάκτου να μας εξυπηρετεί. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν γίνεται.